Καλύτερη και υπεύθυνη επιλογή σήμερα είναι εκείνη που θα εξασφαλίσει προοπτικές βιωσιμότητας για τη χώρα μας, αλλά λιγότερα βάσανα για το λαό που ήδη υποφέρει. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ολόκληρη την αλήθεια και να συμμετέχουν με ευθύνη στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε. Πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει εύκολος δρόμος χωρίς θυσίες. Το συμφέρον της χώρας δεν είναι οι παλικαρισμοί χωρίς βάση, χωρίς δύναμη εσωτερική. Το συμφέρον της χώρας είναι μια ομαλή και συντεταγμένη πορεία προς την αναδιοργάνωση της οικονομίας και του κράτους, αποφεύγοντας καταστάσεις απροσδιοριστίας και χάους με μια πιθανή κατάρρευση. Η κυβέρνηση αντιμετώπισε τις πιέσεις και τα σχέδια που σπρώχνουν προς την έξοδο από την Ευρωζώνη. Είναι επιτυχία να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Οι συμφωνίες και οι συμβάσεις, εκτός από το περιεχόμενο των κειμένων, κυρίως βασίζονται στη φεργιότητα των συμβαλωμένων μερών. Η χώρα μας, τις δεκαετίες που πέρασαν, με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, απέδειξαν ότι δεν είχαν φεργιότητα. Δανείζονταν χωρίς να ξέρουν πόσα χρωστάνε και πώς θα τα πληρώσουν. Δεν μας αρέσει αυτό το πρόγραμμα. Το ξέρουμε. Είναι αποτέλεσμα αφόρητης πίεσης και με τα σχέδια στο τραπέζι για Brexit του Σόιμπλε. Η διαπραγμάτευση έφτασε στα όρια αντοχής του συστήματος, της αντοχής όλων. Δεν συγκρίνεται με εκείνη τη διαπραγμάτευση που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Σαμαράς. Η πραγματική αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα από τα μέτρα που μας ζητάνε να εφαρμόσουμε είναι μέτρα για να βγει ο δικός μας λογαριασμός. Έπρεπε ίσως κάποια από αυτά μόνοι μας να τα έχουμε λάβει. Τα ουσιώδη σημεία της συμφωνίας που είναι θετικά είναι η δέσμευση για αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Είναι η χρηματοδότηση, τα 85 δις και τα 35 δις του πακέτου Juncker. Το ετήσιο πλεονάσμα, τα πρωτογενή πλεονάσματα που θα είναι τώρα πολύ μικρότερα. Η ανάλυση της αντικειμενικής πραγματικότητας με λογική και μέθοδο οδηγεί σε κάποιες αλήθειες που δεν μπορούμε να τις αρνηθούμε. Δεν υπάρχει τρόπος να λύσουμε το πρόβλημα της οικονομίας είτε μέσα στο ευρώ είτε έξω από αυτό χωρίς μια περίοδο λιτότητας. Η λιτότητα όμως μπορεί να είναι δίκαιη και βιώσιμη. Να καταρριμηθούν τα βάρη και να πληρώσουν εκείνοι που έχουν. Και για να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας και των χαμηλών μισθών πρέπει να πάρει η οικονομία μπροστά. Κατανοώ τις διαφορετικές απόψεις. Δεν συμφωνώ όμως με την άποψη να οδηγήσουμε ήδη τους φτωχούς Έλληνες στην πλήρη εξαθλίωση. Και νομίζω η πλήρη εξαθλίωση θα βοηθήσει την ακροδεξιά και τη Χρυσή Αυγή εδώ πέρα. Και ας το σκεφτούμε όλοι. Οι οικολόγοι πράσινοι, γιατί εδώ εκπροσωπώ και την πολιτική οικολογία, στηρίζουν τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Στηρίζουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι πράσινοι όλης της Ευρώπης συμπαραστάθηκαν σε αυτόν τον αγώνα, επιμένουν στη διαγραφή μέρους του χρέους και θα είναι εδώ αυτές τις μέρες. Το βράδυ θα είναι και εδώ στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι και οι πράσινοι και η αριστερά θέλουν μια άλλη Ευρώπη. Αλλά σε αυτή την Ευρώπη θα φτάσουμε με πρόγραμμα, με σύνεση και χώρες και χωρίς να έχουμε χάος σε καταρρεύσεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημαρά. Το λόγο έχει η κυρία Λιμπεράκη Αντιγόνη από το Ποτάμι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε...